Αντιμέτωποι με την πιο δύσκολη περίοδο τη τελευταία δεκαετία, βρίσκονται οι ιδιοκτήτε και οδηγοί ταξί με τον κλάδο να στενάζει από το συνδυασμό τη κατακόρυφη ανόδου των τιμών στα καύσιμα και τη κάθετη μείωση τη επιβατική κίνηση. Σε μια χρονική στιγμή που είχαν διαμορφωθεί κάποιε ελπίδε ότι με την έξοδο από την υγειονομική κρίση ο κλάδο θα αρχίσει να παίρνει ανάσα, ήρθε η ενεργειακή κρίση να δώσει ένα ακόμη χτύπημα στου επαγγελματίε των μεταφορών. Απέφχονται βέβαια στον κλάδο. Το χτύπημα αυτό να είναι και το οριστικό, περιμένοντα όπω και στα υπόλοιπα επαγγελματικά σωματεία αυτοκινητιστών κάποια θετικά αποτελέσματα στι παρεμβάσει τη κυβέρνηση για τη στήριξη του κλάδου. Όπω ανέφερε ο πρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Ιωαννίνων, ο Νεομάρτη Άγιο Γεώργιο Μιχάλη Ψίνα, το μόνο στο οποίο ελπίζουν οι επαγγελματίε είναι να δοθεί ουσιαστική στήριξη από την κυβέρνηση και στο επίπεδο τη επιδότηση, αλλά θέτοντα και το αίτημα αύξηση του κομίστρου με τι ίδιε τιμέ να παραμένουν αμετάβλητε εδώ και 14 χρόνια. Η μνημονιακή κρίση των προηγούμενων ετών, η υγειονομική και τώρα ήρθε και κούμποσε η ενεργειακή κρίση, δυστυχώ δημιούργησε σε εμά του αλλά βεβαίω και σε πολλέ κοινωνικέ τάξει, σε πολλού επαγγελματίε. ένα θρίλερ, θα το χαρακτήριζα, οικονομικό. Βέβαια, είναι ευχάριστο από τη μια πλευρά ότι στην όλη αυτή κατάσταση η κυβέρνηση πήρε θέση, ε, κάνοντας κάποιες παρεμβάσεις και μέτρα ανακούφισης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και για κάποιους επαγγελματίες όπως και εμείς, λόγω της ε, ενέργειας, των αυξημένων καυσίμων και ότι συμπαρασύρει αυτή η ανατίμηση των καυσίμων που είναι πληγή για μας γιατί είναι σε καθημερινή βάση ε, το πετρέλαιο και οποιοδήποτε άλλο είδος καυσίμου που έχουν τα επαγγελματικά οχήματα. Ε, φαίνεται ότι θα επιδοτηθεί το καύσιμο. Και βεβαίω ε, θα συζητηθεί και το, το θέμα αναπροσαρμογή κομίστρων όπως και δίποτε. Είναι επιβεβλημένο. Λυπηρό βεβαίω οφείλω να πω ε, αυτέ τι περιόδους να αυξάνει κανεί τι ε, υπηρεσίες, τις τιμέ τη υπηρεσία. Ε, άλλωστε βλέπετε ότι έχουν συμπαρασυρθεί τιμές αγαθών, καθημερινότητας, υπηρεσίες κλπ. Είναι επιβεβλημένο λοιπόν. Παρακολουθούμε όμως τα γεγονότα. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών. Σήμερα θα δούμε πού θα καταλήξουμε και βεβαίως βλέποντας και τις εξελίξεις, τι συνθήκες θα επικρατήσουν. Βλέπετε ότι πέφτουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Δεν υπάρχει κίνηση, άλλωστε μας φαίνεται εδώ η απεικόνηση. Είμαστε επιχειρήσεις που φαίνεται στο δρόμο. Αυτή είναι η εικόνα τεράστιες αναμονές. Τώρα βέβαια με την ενεργειακή κρίση και όλες τις ανατιμήσεις των προϊόντων και φυσικά σε συνδυασμό με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που υπάρχει στον κόσμο, στον περισσότερο κόσμο, στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί και ευάλωτε πλέον γιατί υπάρχει αδυναμία πλέον πληρωμών με την αύξηση και της ενέργειας και στα σπίτια και στις επιχειρήσεις.